Belmar από τη Γαλλία. Α, ωραίο το Γιάγκερ. Ξεκίνησε με αυτό το ωραίο πέταγμα. Ο Γιάγκερ είναι ένας αθλητής από τη Γερμανία. Υπήρξε σπουδαίος αθλητής και πρωτοέκανε αυτό το πέταγμα το 1974. Και φινάλε με τεντωμένο σάλτο ωραιότατο και προσγείωση καταπληκτική για αυτό το κορίτσι των 16 ετών από τη Γαλλία που αγωνίζεται για πρώτη φορά και εκείνη σε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση όπως είναι οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες και πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν νέες αθλήτριες σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι τα ονόματα, τα καινούργια που θα γράψουν ιστορία στο χώρο, ονόματα που θα τα δούμε και του χρόνου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κυρίως στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε σε αυτή τη φάση που οι ομοσπονδίες ετοιμάζουν τα καινούργια τους αστέρια και είδαμε εδώ ότι το μέλλον της γυμναστικής προδιαγράφεται λαμπρό. Και ξανά η προσπάθεια της Γαλλιδούλας που εντυπωσίασε, έκανε ωραία γιγαντοεωρήματα και δείτε πως αλλάζει κατεύθυνση, πως παίζει όμορφα πάνω στην μπάρα και το κορμί της λαμπάδα βέβαια. Και να φυλάμε με τεντωμένη πιρουέτα και άψογη στην κυριολεξία προσγείωση. Αυτό, να δούμε πώς θα αξιολογηθεί από τις κριτές. 14-5-75. 14-5-25 ήταν η βαθμολογία για την Στόρ. 14-5-75 για την αθλήτρια της Γαλλίας. Θα ακολουθήσει του Έντλ. Η του Έντλ που προσφέρει πράγματι εντυπωσιακό θέαμα. Έχει